Και λένε ότι όταν κανείς, το λένε το 2011, το λένε πολλά χρόνια πριν, όταν κανείς κοιτάει πειραματισμό με επικίνδυνα παθογόνα, πρέπει να κάνει μια αυστηρή, ποσοτική, αμερόληπτη αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου. Τα ακούσαμε από τον καθηγητή Χριστάκη πολλές φορές στην ομιλία του. Το risk benefit, το risk assessment. Και αυτό πρέπει να προηγείται οδήποτε νέου πειραματισμού. Ιδιαίτερα σε παθογόνα που αφορούν πανδημία. Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να είναι ευρύτατη. Να έχει διεθνή αποδοχή, να είναι μέρος διεθνής συζήτησης, να περιλαμβάνει πολλούς φορείς. Και δεν θα κυριαρχείται από εκείνους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ή να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια έρευνα. Νομίζω αυτό είναι η καλύτερη απάντηση στα σχόλια μέχρι να δούμε τα τελικά δεδομένα που είναι πολύ κοντά στη ζωνοτική προέλευση αυτού του ιού. Δεύτερο challenge, αερογενής μετάδοση. Θυμάστε τις αρχικές εικόνες με τα σπρέι στους δρόμους, με τους καθαρισμούς εξονυχιστικούς των επιφανειών. Φαίνεται ότι τον κύριο ρόλο, περνώντας αυτοί 18 μήνες, τον παίζει το αεροζόλ, το μικρό αεροσταγονίδιο, το οποίο μένει στον αέρα. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Είναι ότι και άλλοι ιοί, σε άλλους ιούς, εκτός από τον MERS, τον οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητής, ο ρινοϊός, ή του αναπνευστικού συγκητιακού ιού, ή που προσβάλλουν ανθρώπους, και παιδιά και ηλικιωμένους, έχει υποεκτιμηθεί η αερογενής μετάδοση. Αυτό που προκύπτει από αυτή τη μελέτη στο Science το τέλος Αυγούστου και αυτό στο οποίο δίνει μεγάλη έμφαση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και εμείς οι επιστήμονες αναζητούμε είναι η καλύτερη ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Και αυτό είναι, νομίζω, από προχτές μια μελέτη από την. Είναι under review, είναι αυτή τη στιγμή υπό. Αποξιολόγηση από κριτές. Περιλαμβάνονται και Έλληνες επιστήμονες από την Οξφόρδη, από το Άντενμπρουκ Hospital, όπου δείχνουν τη χρησιμοποίηση αυτών των φορητών φίλτρων, τα οποία είναι αρκετά φτηνά. Βλέπετε, εδώ είναι ένας κοινός θάλαμος και εδώ είναι ένας θάλαμος ICU, General Ward εδώ ICU Ward, και βλέπουν πόσο τεράστια διαφορά έχει η παρουσία παθογόνων. Αριστερά είναι τα παθογόνα πριν τη χρήση, και αυτό είναι μετά τη χρήση, στον εσωτερικό αέρα. Κάτι για το μέλλον, κάτι που πρέπει να δούμε σαν ανθρωπότητα συνολικά, η ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Πάμε λίγο στην ετερογένεια των δεδομένων, γιατί έχουν όλοι, κάνουν συγκρίσεις. Συγκρίσεις οποίες είναι μάταιες, συγκρίσεις οποίες είναι ψευτοεπιστημονικές. Είναι pseudoscience. Και αυτή η καμπύλη δεξιά δείχνει βέβαια την τεράστια διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή στον κόσμο να μειωθεί ο ιός, να μειωθούν οι θάνατοι, αλλά βλέπετε ότι χώρες όπως η Ρουμανία, για παράδειγμα, με πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, έχει τεράστιο αριθμό περιπτώσεων της νόσου. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Θα σας δείξω μετά το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, αλλά και έχουν τεράστια εμβολιαστικά ποσοστά κάλυψη. Εδώ βλέπετε αυτή την ετερογένεια σε περιοχές που δεν μπορεί να μετρήσεις. Γιατί δεν μπορεί να μετρήσεις, γιατί δεν κάνεις αρκετό εργαστηριακό έλεγχο. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ακούτε για συγκρίσεις, για νούμερα, για θανάτους. Και γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό CDC λέει ότι να συγκρίνει κανείς αυτά τα νούμερα μεταξύ χωρών δεν πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο και μόνο. Είναι πολλαπλοί οι δείκτες. Χρησιμοποιούμε τουλάχιστον 20 διαφορετικούς δείκτες παρακολούθησης πανδημίας στην πατρίδα μας. Και ακούω αρκετές επιστημονικές ανοησίες από ανθρώπους που δεν ξέρουν τι είπα να πει σύγκριση δεδομένων. Και εδώ βλέπετε την εικόνα της Ινδίας, η οποία ανέβασε πάρα πολύ τους θανάτους ξαφνικά. Αυτή είναι η εικόνα από το τέλος Σεπτεμβρίου. Και τώρα που πέφτει η Ινδία, ανεβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας. Αυτή η ετερογένεια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πλέον περισσότεροι Αμερικανοί σκοτώθηκαν, πέθαναν σε αυτό τον πόλεμο με την πανδημία από όσους πέθαναν από την Ισπανική γρίπη. Όταν βέβαια ο πληθυσμός ήταν το 1/3 του παρόντος πληθυσμού. Αλλά δείχνει αυτό που είπε ο καθηγητής Χριστάκης και τον προκαλώ εδώ να απαντήσει μετά, όπως και τους αγαπητούς επιστήμονες, ότι αυτός ο ιός δεν ήταν μία γρυπούλα. Το ακούσαμε πολλές φορές. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Εδώ δείχνει το Excess Mortality Network, τη μεγάλη διαφορά στους θανάτους στο τέλος του 20. Σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στις ηλικίες άνω των 65. Και βέβαια, όταν κανείς μιλάει για θνητότητα, πρέπει να σκέφτεται ότι η θνητότητα αυτή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως ας πούμε
οι χρόνιες καταστάσεις, η αλλαγή σε διανοητικές διαταραχές, κύριε καθηγητά, όπως αυτό που στον οποίο αναφερθήκατε, η κατάχρηση οπιοειδών, η κατάχρηση, η εξάρτηση από ουσίες, η αύξηση της χρήσης αλκοόλ, φυσικά χρόνιες καταστάσεις σε άτομα με εύθραυστη υγεία, τα οποία πέθαναν από COVID, αντί να πεθάνουν από την αρρώστια την ίδια, η οποία τα ταλαιπωρούσε, και φυσικά τη μείωση που είδαμε πέρυσι στην κυκλοφορία της γρίπης. Όταν μιλάει κανείς χωρίς να συγκρίνει τα δεδομένα και μάλιστα περισσότερο από όλα αυτά την εργαστηριακή επάρκεια στη διάγνωση της νόσου και των θανάτων, είναι αδιανόητο να μιλάει για συγκρίσεις θανάτων. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το προσδόκιμο επιβίωσης, το life expectancy, μειώθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό. Είναι η μεγαλύτερη μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόσο παίρνει περίπου για να κερδίσεις ένα χρόνο, περίπου 5,6 χρόνια για κάποιες από αυτές τις χώρες, για να κερδίσουν ένα χρόνο αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης. Χάσαμε δηλαδή με μια, στην κυριολεξία, με την επιδημία αυτή, με την πανδημία αυτή, χάσαμε με μια ένα σημαντικό όφελος στο προσδόκιμο επιβίωσης. Ποια χώρα ήταν στις 5 πρώτες από τις 29 που εξετάστηκαν σε αυτή τη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης? Ήταν η Ελλάδα. Γιατί ήταν η Ελλάδα στις πρώτες 5, και άμα δείτε εδώ είναι σκανδιναβικές χώρες και από κάτω από εμάς είναι η Γερμανία. Γιατί ήταν η Ελλάδα? Γιατί είχαμε ομοψυχία. Γιατί προσέξαμε το 20 περισσότερο. Γιατί κινηθήκαμε σαν λαός, σαν έθνος, με ομόνοια. Και δεν ακούγαμε χιλιάδες φωνές δεξιά και αριστερά να κατηγορούν και να ισχυρίζονται ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα. Ζήσαμε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι μια μελέτη με τον κείμενο τον Δρακόπουλο που δημοσιεύσαμε στο Nature, που μαζί το ξεκινήσαμε με την ηγεσία, τη βοήθεια της ηγεσίας πέρυσι το καλοκαίρι, και διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιώντας machine learning αλγόριθμους και τεχνητή νοημοσύνη, καταφέραμε να πιστοποιήσουμε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα των άλλων χωρών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Και η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε την Ελλάδα να κάνει περισσότερο στοχευμένο έλεγχο στα αεροδρόμια για να περιορίσει τη διασπορά της νόσου. Τι λένε γι' αυτό? Αυτό είναι ένα καθηγητής από τον Berkeley, καθηγητής δημόσιας υγείας. Λέει, αυτή η δουλειά θα τη θυμόμαστε σαν από τα καλύτερα παραδείγματα χρησιμοποίηση δεδομένων στην πάλη ενάντια στην πανδημία. Γιατί το λέω, για να κοκορευτώ? Όχι. Για να δείξω ότι όταν συνεργάζεται η ακαδημία, η επιστήμη, με την πολιτική ηγεσία, όταν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι καλό, τότε η Ελλάδα βγαίνει στο προσκήνιο και λέει τι πρέπει να μάθουν οι άλλες χώρες από το πώς χρησιμοποιήσει η Ελλάδα τα δεδομένα. Και λέει φυσικά, και αυτό κύριε Χριστάκη, θέλω να το σχολιάσετε, την σημαντική υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνει κανείς, να παίρνει κανείς καλές αποφάσεις. Και βέβαια, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Χρησιμοποίησαμε άλλα εργαλεία επιτήρησης. Ο Πρίτανης τα γνωρίζει, η ομάδα του κ. Θωμαίδη από το Τμήμα Χημίας, η ομάδα του κ. Παπαϊωάννου από τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποίησαν σε συνεργασία με Αμερικανούς επιστήμονες τη χρήση των λιμάτων για να επιτηρηθεί η κυκλοφορία της νόσου, να προβλέψει την κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλό εργαστηριακό έλεγχο και ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες είχαν μετακινήσεις πληθυσμών, όπως η Θεσσαλονίκη και η λεκάνη της Αττικής. Πάμε σε ένα δύσκολο ζήτημα. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Αυτό είναι το Public Health Severity Measure Index από το WHO. Και δείχνει πόσο διαφορετικά είναι τα μέτρα όσον αφορά την ετερογένειά τους στον κόσμο. Στην Αυστραλία μόλις τέλειωσαν ένα lockdown στο Σίδνεϊ 100 ημερών. Και τι δείχνει αυτό το slide? Δείχνει γιατί είναι άδικο να προσπαθείς να συγκρίνεις χώρες οι οποίες έχει κάθε μια διαφορετικά μέτρα και διαφορετική αποδοχή των μέτρων και διαφορετική εφαρμογή των μέτρων και διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής κόπωσης.
Και ποιο είναι το σημαντικότερο μέτρο σε αυτή τη μελέτη στο Science? Βλέπετε, το σημαντικότερο μέτρο στη μείωση του RTAF, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητής, ήταν όταν είχες λιγότερα από 10 άτομα σε ένα χώρο. Αυτό το σημαντικότατο μέτρο οδήγησε σε μείωση της διασποράς και στην πατρίδα μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Γιατί έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στα άτομα. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό CDC, όχι εγώ, το Ευρωπαϊκό CDC λέει προτιμάται η στοχευμένη εφαρμογή του. Και εγώ βάζω ένα ερωτηματικό και λέω, υπάρχουν αποτελεσματικότερα άλλα μέτρα? Φυσικά, τώρα υπάρχει. Είναι η αύξηση του εμβολιασμού. Είναι το Swiss cheese, το ελβετικό τυρί που είπε ο καθηγητής. Ο ευρύς εργαστηριακός έλεγχος και προσπαθείς να παντρέψεις αυτές τις στιβάδες ώστε να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε επιδημία. Εδώ είναι το Google Mobility στην πατρίδα μας. Βλέπετε πώς μειώθηκε σταδιακά. Εδώ είναι στην πρώτη φάση της επιδημίας, το lockdown. Εδώ είναι στη δεύτερη και εδώ είναι στην τρίτη. Βλέπετε πώς ανεβαίνει σταδιακά η κινητικότητα. Προσπαθείς να την περιορίσεις και δεν γίνεται. Ο κόσμος δεν την αποδέχεται. Βάζει το δικό του τέλος σε αυτό που μπορεί να αντέξει, σε αυτό που ονομάζουμε αντοχή. Είναι κατορθωτό να το κυνηγήσει αυτός και είναι καλύτερο οικονομικά, κύριε Φαντόπουλε? Σας προκαλώ να μου απαντήσετε. Εδώ είναι μελέτη στο Lancet φέτος, η οποία έδειξε ότι χώρες όπως η Αυστραλία, η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, 25 φορές χαμηλότερη θνητότητα, καλύτερο το elimination με τα περιοριστικά μέτρα για το GDP growth, το gross domestic product, και βέβαια οι ελευθερίες λιγότερο επηρεάστηκαν. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό. Δεν νομίζω ότι επηρεάστηκαν λιγότερο οι ελευθερίες των Αυστραλών. Κουράστηκαν υπερβολικά. Και νομίζω το βλέπουν και τώρα οι ίδιοι. Γιατί επηρεάστηκαν λιγότερο? Γιατί το κάνανε τμηματικά. Λίγες εβδομάδες και επανέρχονταν. Λίγες εβδομάδες και επανέρχονταν. Πατούσαν γκάζι, τράβαγαν φρένο. Και εδώ βλέπετε, χθες είναι βραδινά δεδομένα. Blood, sweat, no beers. Είναι από το Sydney. Μετά από 100 μέρες σηκώνουν το lockdown, επανέρχονται, αλλά με αυστηρά μέτρα. Το ίδιο κάνει και η Σιγκαπούρη με τεράστια ποσοστά εμβολιασμού. Και μάλιστα αυτό που κάνει εντύπωση εδώ, κύριε καθηγητά, στο Sydney, βάζουν όριο εμβολιασμού 70%, 70% για να σηκώσουν κάποια μέτρα. Και όταν φτάσουμε στο 80% θα ανοίξουμε και τα σύνορα. Για να καταλάβετε πώς πορεύονται οι άλλες χώρες. Τελειώνω με λίγα λόγια για το εμβόλιο. Βλέπετε εδώ πέρα από το αμερικανικό FDA, 23 φορές παραπάνω, 22 φορές παραπάνω. Βλέπετε τεράστια ωφέλη στους εμβολιασμένους σε σχέση με τους ανεμβολίαστους όσον αφορά τη σοβαρή νόσο που απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ωφέλη ανεξάρτητα της πλατφόρμας του εμβολίου. Το βλέπετε όλα συγκλίνουν στη σοβαρή λίμωξη, δεδομένα από το FDA. Εδώ είναι η Καλιφόρνια σήμερα το πρωί. Τα δεδομένα που δίνει η Καλιφόρνια για εμβολιασμένους σε σχέση με ανεμβολία όσον αφορά το θάνατο. Και βέβαια, ενώ δεδομένα ελληνικά από την κυρία Κοντοπίδου από τον ΕΟΔΗ, τα παρουσίασε στη συνέδρια την περασμένη εβδομάδα, βλέπετε πόσες φορές παραπάνω προστασία έχουν οι εμβολιασμένοι σε σχέση με τους ανεμβολίαστους για το θάνατο, η οποία ξεπερνά τα ηλικιακά όρια όλα. Τα διαπερνά. Και αυτό είναι ένα population παράδειγμα, ένα πληθυσμιακό παράδειγμα από τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας, regional units. Βλέπετε ότι όσο λιγότερο εμβολιασμό έχεις, που είναι αριστερά, τόσο περισσότερη επίδραση έχεις στις νοσηλίες. Εδώ βλέπετε λοιπόν ποσοστά εμβολιασμού και νοσηλίες. Όσο περισσότερο εμβολιασμό λοιπόν έχεις σε αυτόν τον άξονα, τόσο λιγότερες νοσηλίες έχεις. Το ίδιο ισχύει και για τους θανάτους. Είναι ελληνικά δεδομένα. Τα έδειξα το Σαββατοκύριακο σε ένα συνέδριο. Και βλέπετε εδώ πέρα πάλι το ίδιο. Τι λέει το Ευρωπαϊκό CDC 30 Σεπτεμβρίου? Προσοχή, θα έχουμε ανασωπηρώσεις σε περιοχές ή χώρες με χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά. Και όσο περισσότερο εμβολιασμένος είναι κανείς, αυτή η πάνω κατηγορία, βλέπετε άνω του 70-75%, τόσο λιγότερες θα είναι οι επιπτώσεις. Δεν θα μείνουν. Πώς μπορούμε να παροτρύνουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί έχουμε ένα τεράστιο πλατό στην Ελλάδα? Και εδώ είναι ένα παράδειγμα από μια μελέτη στο Nature από τους Dietary συνεργάτες, που λέει ότι όσο πιο απαθής είναι κανείς, τόσο περισσότερο εύκολη πρέπει να κάνει την πρόσβασή του στο εμβόλιο. Αριστερά τη διαφάνεια, εδώ. Όσο πιο hesitant είναι κανείς, όσο πιο διστακτικός είναι, τόσο περισσότερο πρέπει να του δώσεις κίνητρα.
Και εδώ είναι το παράδειγμα αυτό. Και στέλνανε μηνύματα με το τηλέφωνο να προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό. Ο κύριος Χριστάκης τα είπε καλύτερα από μένα. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα της ανισότητας στην πρόσβαση στα εμβόλια. Εδώ είναι η Αφρική. Δεν έχει καθόλου εμβολιαστική κάλυψη. Κάποιες χώρες έχουν κάτω από 2%. Ένα τεράστιο βιοειθικό πρόβλημα. Έχουμε εξελίξεις, ναι, έχουμε δόξα στο Θεό και δόξα και στην επιστήμη που φτιάχνει φάρμακα αντίστοιχα με τα φάρμακα για τον HIV, νουκλεοσιδικά ανάλογα, βλέπετε εδώ πέρα, directly acting antivirals, το παράδειγμα του HIV το ξαναζούμε δεκαετίες μετά, αναστολής προτεάσεις και πιθανώς εγώ σας προβλέπω ότι θα έχουμε και συνδυασμούς αυτών των φαρμάκων που θα δουλεύουν καλύτερα και για τα βάρια. Έχουμε όμως και ένα τεράστιο ζήτημα στο οποίο δεν αναφερόμαστε πολύ. Και κύριε καθηγητά, ξέρω από την εμπειρία σας και την εκπαίδευσή σας, αυτές είναι ιατρονοσευτικό προσωπικό στο Mass General, στο Harvard, οι οποίες ασχολούνται με το palliative care. Και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί, κύριε καθηγητά, με το palliative care και είναι ένα κομμάτι που σας αγγίζει και γι' αυτό το αναφέρω προς τιμήν σας, ότι η παρουσία των ανθρώπων της οικογένειας παρά την κλίνη του ασθενούς, μαζί με την κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών και των οικογενειών τους, δεν είναι αυτή τη στιγμή μια διευκόλυνση. Πρέπει να γίνει standard of care. Και νομίζω η πανδημία ήταν μια ευκαιρία γι' αυτό. Τελειώνω. Ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες? Τους είπε ο κύριος Χριστάκης. Η εξέλιξη του ιού, τα variants με πιθανή διαφυγή από το εμβόλιο, ευτυχώς όχι προς το παρόν, κύριε καθηγητά, για τη σοβαρή νόσο και το θάνατο. Η ανοσιακή απάντηση από τη φυσική λίμωξη στον εμβολιασμό ή και τα δύο. Και βέβαια η κοινωνική κόπωση, η αποδοχή των περιοριστικών πολιτικών και η αποδοχή του εμβολίου. Θα έχουμε στο μέλλον challenges, προκλήσεις, βέβαια, πάρα πολλές. Αυτές είναι για τη μεταπανδημική περιοχή. Είναι μια ενδεικτική λίστα. Είναι πάρα πολλά τα challenges, αλλά η επιπτώση στον τομέα υγείας, αναφέρθηκε ο Πρίτανης, οι υποδομές, η τηλιατρική, η telemedicine, απλά εργαστηριακά τεστ, οι μακροχρόνιες επιπλοκές, η επιπτώση των περιοριστικών μέτρων. Δεν είπα την άγια. Έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Έχουν στην ψυχική υγεία, έχουν σε ευάλωτες κοινότητες, στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Τεράστιες επιπτώσεις. Φυσικά η επικοινωνία κινδύνου και ψεύτικες ειδήσεις. Δυστυχώς δεν είδαμε δυνατές φωνές. Είδαμε ίσα ίσα φωνές να προβάλλονται περισσότερο γιατί έλεγαν το ψέμα. Και η ετοιμότητα για την επόμενη πανδημία. Με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να πω εδώ πέρα να δώσω ένα τόνο έτσι πιο χαρούμενο. Δείχνοντας αυτές τις δύο γελιογραφίες, λέει: εμπιστεύομαι το εμβόλιο αν όλοι οι πολιτικοί εμβολιαστούν. Και αυτός λέει: το σκέφτομαι και αυτή είναι η γέφυρα προς την κανονικότητα με τα εμβόλια. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Συγχαρητήρια.